έχουμε την τάση να κατηγοριοποιούμε τον εαυτό μας και τους άλλους και να κατατάσσουμε τον εαυτό μας και τους άλλους σε απόλυτες κατηγορίες, όπως είναι ο καλός και ο κακός, ο υγιής και ο άρρωστος, ο δίκαιος και ο άδικος, ο πνευματικός και ο αμαρτωλός κλπ. Εάν δούμε λίγο βαθύτερα τα πράγματα, θα συνειδητοποιήσουμε ότι κανείς άνθρωπος δεν ανήκει με απόλυτο τρόπο σε μια κατηγορία. Κανείς δεν είναι απόλυτα δίκαιος ή απόλυτα άδικος, απόλυτα υγιής ή απόλυτα άρρωστος, απόλυτα σωστός ή λάθος, επιτυχημένος ή αποτυχημένος. Αλλά οι ίδιοι άνθρωποι άλλοτε συμπεριφέρονται με τον έναν τρόπο, άλλοτε συμπεριφέρονται με τον άλλον. Και σε μερικές περιπτώσεις φαίνονται τα θετικά τους χαρακτηριστικά και σε μερικές περιπτώσεις φαίνονται ή αξιοποιούνται τα αρνητικά τους χαρακτηριστικά. Θα μας βοηθήσει πολύ αυτή η συνειδητοποίηση, να ξεφύγουμε δηλαδή από τις κατηγοριοποιήσεις και από τις κατατάξεις, ώστε να βλέπουμε κάθε φορά τον κάθε άνθρωπο για αυτό που είναι, με απόλυτο σεβασμό, κατανοώντας ότι σε κάθε συγκεκριμένη στιγμή μπορεί να συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και εμείς αγκαλιάζουμε, κατανοούμε, αποδεχόμαστε και σεβόμαστε τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται ο κάθε άνθρωπος σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Και το ίδιο βέβαια, και ίσως είναι ακόμη πιο δύσκολο, το εφαρμόζουμε και στον ίδιο μας τον εαυτό. Αποφεύγουμε τις κατατάξεις του εαυτού μας σε απόλυτες κατηγορίες. Αν είμαι σωστός ή λάθος, επιτυχημένος ή αποτυχημένος, τα καταφέρνω, δεν τα καταφέρνω, είμαι υγιής, είμαι αρρωστημένος κλπ. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτές τις διπολικότητες οι οποίες μας βασανίζουν, ώστε να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας και του άλλου για αυτό που είναι. Σέβομαι και δέχομαι βαθιά και ολοκληρωτικά τον εαυτό μου και τους άλλους για αυτό που είναι κάθε φορά. Και παράλληλα προσπαθώ στο μέτρο του δυνατού να υποστηρίξω τον εαυτό μου, να τον βοηθήσω, να τον παροτρύνω να γίνεται όλο και καλύτερος. Να προσεγγίζω δηλαδή όσο το δυνατόν καλύτερα τις θετικές διαστάσεις του εαυτού μου, να είμαι δηλαδή πιο δίκαιος, πιο σωστός, πιο υγιής, πιο καλός, και παράλληλα να κατανοώ και να αποδέχομαι τις αρνητικές πλευρές των άλλων όπως και τις θετικές. Διότι δεν βρίσκεται αλλού το καλό και αλλού το κακό, αλλού το δίκαιο και αλλού το άδικο, αλλού το πνευματικό και αλλού το αμαρτωλό. Αλλά μέσα σε κάθε άνθρωπο φωλιάζουν και ο θετικός πόλος και ο αρνητικός πόλος. Και καλούμε να αποδεχτώ αυτή την πραγματικότητα όσο δυσάρεστη και αν είναι. Ένα αγαπημένο πρόσωπο που το εμπιστεύομαι, που με έχει βοηθήσει πολλές φορές, που είμαστε πολύ κοντά, μπορεί κάποια στιγμή να με προδώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι προδότης, ούτε στην πραγματικότητα με πρόδωσε. Απλώς συμπεριφέρθηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε εγώ να εκλάβω, να ερμηνεύσω τη συμπεριφορά αυτή ως προδοσία. Ναι, είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Όπως και ο ίδιος μπορεί να προδώσω τα ιδανικά μου, τις πεποιθήσεις μου, ενώ είμαι ένας σωστός και δίκαιος και καλός άνθρωπος, να παρατηρήσω ότι συμπεριφέρομαι με τρόπους απαράδεκτους. Δεν είναι θεμητό να απορρίψω τον εαυτό μου, να τον κατηγορήσω, να τον εξουθενώσω και να τον συντρίψω επειδή απομακρύνθηκε τόσο πολύ από τον ιδανικό εαυτό, από τον ιδεώδη εαυτό, επειδή απομακρύνθηκα τόσο πολύ από τις θετικές διαστάσεις του εαυτού μου και εξέφρασα τις αρνητικές. Είναι πιθανόν να συμβεί αυτό. Όσο μπορώ, βρίσκομαι σε μια εγρήγορση ώστε να πλησιάζω το καλό. Θέλω να πλησιάζω το καλό. Προσπαθώ στο βαθμό που μπορώ να γίνομαι ο καλύτερος εαυτός που θα μπορούσα να είμαι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα εκδηλώνω αρνητικές συμπεριφορές. Θα βγαίνουν αρνητικά στοιχεία από μέσα μου. Και βέβαια θα κάνω και αρνητικούς λογισμούς και θα έχω αρνητικά αισθήματα. Μπορεί να πέφτω στα βάραθρα του Άδη, να με καταπίνει μια μαύρη σκοτεινή τρύπα, να πέφτω σε βαριά κατάθλιψη, μπορεί να βιώνω έντονους φόβους, μπορεί να κολλάνε στο μυαλό μου αιμονές, ενώ ταυτόχρονα και παράλληλα μπορεί να
κατορθώνω κάποια άλλα θαυμάσια πράγματα και να επιτυγχάνω κάτι άλλο. Το γεγονός ότι στις 8 το πρωί ας πούμε βυθίστηκα στα κατάβαθα του Άδη και ένιωθα ότι δεν έχει κανένα νόημα η ζωή μου και ήθελα να πεθάνω, δεν σημαίνει ότι στις 8 το βράδυ δεν θα νιώθω πολύ όμορφα, γεμάτος ενέργεια και θα έχω τη διάθεση να κάνω τα καλύτερα πράγματα για μένα και για τους άλλους. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί και αυτό. Σέβομαι και δέχομαι αυτή την πραγματικότητα η οποία εμπεριέχει τις πολικότητες. Το ίδιο βέβαια και οι άλλοι. Σήμερα μου λένε πως με αγαπούν και αύριο με βρίζουν, με μαλώνουν και με εξουθενώνουν. Έτσι είναι. Σήμερα με εξυπηρετούν και την άλλη μέρα αδιαφορούν. Δεν μπορώ συνεχώς να χάνω την ισορροπία μου εξαιτίας της εκδήλωσης της πολικότητας της πραγματικότητας. Της πραγματικότητας του εαυτού μου και των άλλων. Δεν με συμφέρει αυτό το πράγμα, δεν με βοηθά. Χάνω συνεχώς την ισορροπία μου, υποφέρω και βασανίζομαι επειδή δυσκολεύομαι να αποδεχθώ μια απλή πραγματικότητα, ότι μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει αυτή η πολικότητα του θετικού και του αρνητικού. Δεν υπάρχουν απόλυτα καλοί άνθρωποι και απόλυτα κακοί άνθρωποι. Εάν το συνειδητοποιήσω αυτό και αν δουλέψω πάνω σε αυτή τη συνειδητοποίηση, σιγά σιγά θα μπορώ να αποδέχομαι όλα όσα γίνονται με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, ώστε να μην ταράζομαι και να μην βασανίζομαι και να μην υποφέρω. Ή όταν μου συμβαίνει κάτι πολύ αρνητικό, δεν είμαι σούπερ άτυχος, κάποια άλλη στιγμή στάθηκα τυχερός, κάποια άλλη στιγμή ήμουν άτυχος. Σέβομαι και δέχομαι αυτή την πραγματικότητα. Και όπως είπαμε, πάνω απ' όλα ησυχάζω μέσα σε αυτή την αποδοχή. Μαθαίνω να σέβομαι, να δέχομαι τον εαυτό μου όπως και τους άλλους, έτσι όπως είναι και όχι όπως θα ήθελα να είναι. Η πραγματικότητα δεν οφείλει να ικανοποιεί τις ανάγκες μου, δεν προσαρμόζεται στα δικά μου δεδομένα. Καλούμε εγώ να προσαρμοστώ στα δεδομένα της πραγματικότητας. Και ναι, το ξεκινώ από τώρα και μαθαίνω να σέβομαι την πολικότητα η οποία ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο και σε μένα και στους άλλους. Αντί να κρίνω και να αξιολογώ και να βασανίζομαι και να εξουθενώνομαι, αγκαλιάζω την πραγματικότητα, σέβομαι την πραγματικότητα. Εάν μπορέσω να το εφαρμόσω, θα νιώθω καλύτερα και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα λειτουργώ καλύτερα. Οι επιδόσεις μου θα βελτιωθούν, το ίδιο και η ποιότητα της ζωής μου.